Λοιπόν, το ερώτημα αυτού του Σαββατοκύριακου, που προφανώς δεν είναι για Σαββατοκύριακο, γιατί ήδη είναι Κυριακή, θέλω να το αφιερώσω στα παιδιά που αύριο δίνουν πανελλαδικές στα μαθηματικά προσανατολισμού, που είναι το δυσκολότερο μάθημα, όχι κατά τη δική μου εκτίμηση, κατά εκτίμηση των περισσότερων των πανελλαδικών. Να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, όχι καλή τύχη, που είναι το trend της εποχής, αλλά καλή επιτυχία. Το ξέρω ότι είναι λάθος τακτικό, αλλά δεν πειράζει. Και το ερώτημα θα έχει σχέση με μαθηματικά. Λοιπόν, έχεις δύο πόλεις, την πόλη Α και την πόλη Β. Και ας υποθέσουμε ότι αυτές οι δύο πόλεις είναι παραλιακές, δηλαδή κάπου εδώ είναι η ακτογραμμή. Φαντάσου ότι εδώ είναι η θάλασσα. Εδώ είναι η θάλασσα. Λοιπόν, ο Δήμος της περιοχής θέλει να φτιάξει ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή ένα κιόσκι. Αλλά θέλει να το φτιάξει σε ένα τέτοιο σημείο, ώστε η απόσταση που θα διανύει κάποιος που έρχεται από την πόλη Α ή από την πόλη Β να είναι η ελάχιστη δυνατή. Και για αυτόν που έρχεται από την πόλη Α και για αυτόν που έρχεται από την πόλη Β. Πού είναι αυτό το σημείο που πρέπει να φτιάξει το κιόσκι? Αν μου απαντήσει ότι θα πρέπει να είναι κάπου εδώ, θα σου πω: OK, για αυτόν που έρχεται από την πόλη Α θα είναι η μικρότερη απόσταση, αλλά για το Β δεν θα είναι. Όπως επίσης, αν το φτιάξει εδώ, θα συμβεί ακριβώς το ίδιο. Για το Β θα έχει τη μικρότερη απόσταση, αλλά όχι για τον Α. Οπότε, σε ποιο σημείο πρέπει να έχει τη μικρότερη δυνατή, σε ποιο σημείο πρέπει να φτιάξει το κιόσκι, ώστε να έχει τη μικρότερη δυνατή απόσταση? Παρεπιπτόντως, θα μπορούσε, μια και δίνουν μαθηματικά προσανατολισμό αύριο, να φτιάξει μια συνάρτηση που να δίνει την απόσταση αυτή, το άθροισμα αυτών των δύο αποστάσεων, και να ζητήσει να έχει ακρότατο, δηλαδή να βρει τη μικρότερη δυνατή τιμή. Η πλάκα όμως είναι ότι αυτό μπορεί να λυθεί πολύ πολύ πιο όμορφα. Η αισθητική της λύσης είναι απίστευτη. Και γι' αυτό θέλω να το δείξω. Αν θέλεις μπορεί να διακόψεις το βίντεο, να το σκεφτείς για λίγο και μετά να δεις την απάντηση. Αλλά ακόμα και με την απάντηση πάλι πρέπει χρειάζεται λίγο σκέψη, γιατί αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, η λύση έχει ως εξής: δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα μαθηματικό τέτοιου είδους, δηλαδή πρώτη παράγωγο, ακρότητα κτλ. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι από την πόλη Β να φέρεις κάθετο και να προεκτείνεις κατά την ίδια απόσταση και να βρεις ένα σημείο Γ. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο φακό, λογικά φαίνεται. Φαίνεται. Και αρκεί να ενώσεις το σημείο Α με το σημείο Γ. Ακριβώς το σημείο που τέμνονται, που τέμνει μάλλον την ακτογραμμή, ακριβώς εδώ είναι η λύση. Το σημείο αυτό. Τι χρώμα να το κάνω κόκκινο. Λοιπόν, το σημείο αυτό, το σημείο K, ξέρω εγώ, είναι το σημείο που πρέπει να φτιαχτεί το κιόσκι. Και τότε το ΑΚ και το ΚΒ είναι οι μικρότερες δυνατές αποστάσεις. Και για αυτόν που θα ξεκινάει από την πόλη Α και για αυτόν που θα ξεκινάει από την πόλη Β. Είναι πάρα πολύ ωραίο στα σχόλια να μου δώσεις την εξήγηση για ποιο λόγο η λύση είναι τέτοιου είδους γεωμετρική. Λοιπόν, καλή επιτυχία και πάλι σε όλα τα παιδιά που δίνουν αύριο. Να είναι δυνατοί, να είναι προσιλωμένοι και να μην φοβούνται τίποτα. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο Κυριακής.